Θα ξεκινήσουμε με πόλο και δει με τον προπονητή της ομάδας του Όφη, τον κύριο Κώστα Φιτσανάκη, καθώς είχαμε πρεμιέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, κύριε Φιτσανάκη. Είχαμε πρεμιέρα στην Α2 κατηγορία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή και βέβαια καλή επιτυχία στο νέο αυτό εγχείρημα σε ό,τι αφορά την ομάδα πόλου του Όφη. Και να πούμε για τους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ότι ο Όφη πέτυχε την επιστροφή του στην Α2 κατηγορία μετά την συμμετοχή του στα τελικά της δεύτερης εθνικής, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, πρεμιέρα, κύριε Φιτσανάκη, εκτός έδρας νίκη με 8-10 στην Πάτρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το φρέσκο σε ό,τι αφορά την παρουσία σας στην Πάτρα. Καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ναι, όντως είναι μια σημαντική νίκη, η οποία θα φανεί στην πορεία του πρωταθλήματος πόσο σημαντική είναι. Γιατί η Πάτρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δύσκολα κάποιες ομάδες θα περάσουν από την έδρα της. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που η πρεμιέρα πάντα κρύβει πολλές εκπλήξεις και δίνει το δικαίωμα σε όλους να είναι αισιόδοξοι. Νομίζω ότι εμείς πήγαμε με πολύ συγκέντρωση σε αυτό το παιχνίδι και εν τέλει πήγαν όλα καλά. Μία συγκέντρωση βέβαια και ένα καλό κλίμα απόρρια της παρουσίας σας στην τελική φάση της δεύτερης εθνικής, εκεί όπου η ομάδα τα πήγε πολύ καλά και με πολλά νέα παιδιά στη σύνθεσή της κατάφερε να πάρει το τρίτο εισιτήριο που οδήγησε στην άνοδο, λίγες μέρες πριν μάλιστα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι πολύ λίγος ο καιρός που είχαν παίξει στην τελική φάση της β' εθνικής, που για τα παιδιά και για την ηλικία τους είναι πολύ μεγάλη εμπειρία. Και ομολογουμένως ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου 18 με 19 χρονών. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο αγώνα με την Πάτρα, επειδή είχαμε και αρκετές απώλειες κάποιων μεγάλων παιχτών, πρέπει να είχαμε 3 ή 4 ενήλικες, θα το θέσω έτσι. Δηλαδή, ήταν όντως πολύ μικροί ηλικιακά. Αλλά καμιά φορά αυτό λειτουργεί και προς όφελος, ξέρετε. Δηλαδή, υπάρχει μια άγνοια κινδύνου, ένας ενθουσιασμός και μια ορμή. Σωστά. Που βοηθάει πολύ τις ομάδες ή τα παιδιά. Και αυτό βγήκε βέβαια σε καλό στην ομάδα. Και θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό το γεγονός της παρουσίας, δηλαδή αρκετών νέων παιδιών στο συγκρότημα του Όφη, που σημαίνει ότι γίνεται δουλειά στις ακαδημίες και στα τμήματα υποδομής, κύριε Φιτσανάκη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ καλό υλικό στον Όφη, το οποίο πραγματικά έχει τις δυνατότητες να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ είμαι στην πισίνα αυτή γύρω στις 5 εβδομάδες. Και πραγματικά βλέπω κάποια παιδιά και στις πιο κάτω ηλικίες που έχουν το ταλέντο να προχωρήσουν και να βοηθήσουν τον Όφη να ανέβει κι άλλο. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ υπομονή, πολύ δουλειά. Δηλαδή αυτό το να είναι μέχρι το να γίνει είναι πολύ σκόπος. Αλλά το καλό είναι ότι όλοι δείχνουν τη διάθεση να κάνουν αυτόν τον κόπο, να κάνουν και την υπομονή και θα έρθουν όλα σιγά σιγά. Σίγουρα υπάρχει πλάνο πάνω σε αυτό στο οποίο θα δουλέψετε τα επόμενα χρόνια. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει σε ό,τι αφορά την Α2 κατηγορία. Μια δύσκολη κατηγορία στην οποία είχε πολύχρονη παρουσία Όφη τα προηγούμενα χρόνια. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε η άνοδος, ήρθε και η προσθήκη κάποιων έμπειρων παικτών. Οπότε πώς έχει τώρα το ρόστερ σε ό,τι αφορά την παρουσία της ομάδας? Κοιτάξτε, δεν άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ της ομάδας. Στην ουσία έχουν γυρίσει δύο παιδιά, τα οποία είναι Ηρακλειώτες και ανήκαν σε κάποιες άλλες ομάδες. Άρα στην ουσία είναι δικά μας παιδιά. Και ήρθαν και άλλα δύο παιδιά απ' έξω, με συγχωρείτε, άλλα τρία, που ήταν σε κάποιες θέσεις οι οποίες είχαμε κάποιες ελλείψεις, τα οποία με την εμπειρία τους θα βοηθήσουν τα δικά μας τα παιδιά να προχωρήσουν. Δεν ήταν στην ουσία κάποιες προσθήκες οι οποίες θα πρέπει να μας ανεβάσουν επίπεδο, να το πω έτσι. Προφανώς και μας ανεβάζουν επίπεδο με την εμπειρία τους, αλλά ήταν στην ουσία εκπαιδευτικές προσθήκες, γιατί όλος μας ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν αυτά τα παιδιά και να μεγαλώσουν και να πάρουν την ομάδα πάνω τους και όχι να μάθουν να έρχονται κάποιοι άλλοι και απλά να τους στηρίζουν. Να το θέσω έτσι. Αυτό οπότε είναι παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν τα δικά μας τα παιδιά να προχωρήσουν καλύτερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οπότε, σε ό,τι αφορά το φετινό πρωτάθλημα, πού βρίσκεται ο πήχης αναφορικά με την ομάδα του Όφη? Κοιτάξτε, αυτό που λέω και στα παιδιά είναι ότι εμείς δεν βάζουμε πήχη. Όταν βάζεις πήχη, σημαίνει ότι έχεις βάλει και το ταβάνι σου. Ξέρεις πού μπορεί να τερματίσεις. Εγώ δεν θέλω να σκέφτονται έτσι τα παιδιά. Τα παιδιά προσπαθούν για να βελτιώνονται κάθε μέρα στην προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα. Είναι σε μια ηλικία που δεν πρέπει να σκέφτονται το αποτέλεσμα ή το πού μπορεί να φτάσουν, αλλά το πόσο μπορεί να βελτιωθούν.
αν εστιαστούν σε αυτό το κομμάτι, τότε δεν υπάρχει επιχείρηση. Δεν υπάρχει ταβάνι. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία προσέγγιση, επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Πάμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, δεύτερη αγωνιστική με την ομάδα της Χίου, η οποία τι λέει ως αντίπαλος, κύριε Φιτσανάκη? Κοιτάξτε, όλοι οι αντίπαλοι για μας έχουν να πούν περισσότερα από εμάς. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια ομάδα που ανέβηκε από την Β' Εθνική τώρα. Οφείλουμε να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο ο οποίος ξέρει την κατηγορία από την περσινή και την προπερσινή χρονιά. Αυτό όμως είναι το καλό για μας. Είναι αυτό που μας κρατάει συγκεντρωμένους και θα μας κρατάει να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι. Εγώ, όταν είμαστε σε αυτή τη λογική, δεν φοβάμαι καθόλου. Περισσότερο μπορώ να σας πω, φοβάμαι τα παιχνίδια που αντιμετωπίζεις και λες αυτός είναι μέτριος και θα τον κερδίσω. Αυτό τα φοβάμαι περισσότερο. Καλύτερα άλλος να είναι καλός και να κερδίσουμε κι εμείς καλούς και μέσα από αυτό να γινόμαστε καλύτεροι. Πηγαίνει η ομάδα υποψιασμένη έτσι σε τέτοια παιχνίδια, οπότε υπάρχει εγρήγορση και περισσότερη ετοιμότητα ενδεχομένως. Στην ηλικία που είναι αυτά τα παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια να χαλαρώσεις. Μόλις χαλαρώσεις θα την πατήσεις. Και ελπίζω να μην το καταλάβουμε με παράδειγμα στην πράξη. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε ακόμα στα λόγια και νοητικά, ας πούμε, και οι πράξεις να δείχνουν ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Κύριε Φιτσανάκη, έχετε μία πολύ επιτυχημένη προηγούμενη πορεία σε ό,τι αφορά την προπονητική σας παρουσία, έτσι και με παρουσία στις γυναικείες ομάδες. Ήσασταν χρόνια στην ομάδα του Ρεθύμνου και στην Α1 κατηγορία. Πλέον αναλαμβάνετε νέα παιδιά και την ανδρική ομάδα του Όφη. Ποιο ήταν το κίνητρο αυτό που σας έφερε να έρθετε στο Ηράκλειο και στη γενέτειρά σας ουσιαστικά, παρότι περισσότεροι είχαμε την εντύπωση ότι ήσασταν Ρεθυμνιώτης? Νομίζω απαντήσατε μόνοι σας. Το Ηράκλειο είναι η πόλη μου και νομίζω ότι ορίμασε στο μυαλό μου μία κατάσταση η οποία έλεγε ότι τώρα αυτό που έχω πάρει απ' έξω και από άλλες ομάδες και από άλλες εμπειρίες, ίσως είναι η ώρα να το καλλιεργήσω στην πόλη μου και να δω επιτέλους την πόλη μου εκεί που τη φαντάζομουν από όταν ήμουν μικρός εδώ πέρα. Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο γενικότερα για το κριτικό πόλο, γιατί έχουμε σε πολλές κατηγορίες παρουσία. Α1 εθνική με τις γυναίκες του Ρεθύμνου και τους άνδρες βέβαια των Χανίων. Α2 Όφη. Είδαμε την ομάδα του Αγίου Νικολάου που ανέβηκε στην δεύτερη εθνική. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός αυτό, θα λέγαμε. Είναι και η ομάδα του Ρεθύμνου, στην οποία εργαζόμουν πολλά χρόνια και η οποία έχει πολλές εμφανίσεις σε τελικές φάσεις. Γενικά νομίζω στην Κρήτη υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο όσον αφορά αυτό. Οι ομάδες έχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να φτάσουν σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Αν με ρωτάτε, το πρόβλημα συνήθως είναι το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις ομάδες Κρήτης, έχει να κάνει με αρκετές ομάδες της περιφέρειας, το οποίο αν φτιαχτεί, οι ομάδες θα δουν, τουλάχιστον οι κριτικές, το επίπεδο τους να απογειώνεται. Είναι, νομίζω, καθαρά θέμα οργάνωσης και θέλησης στο να θέλουν να φτάσουν ψηλά. Το υλικό και το ταλέντο υπάρχει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρουσία σας στην Κρήτη να σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, coach. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.